Ένα ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγγύη στα άτομα με αναπηρία και τιμή και αναγνώριση στην προσφορά ανθρώπων του πολιτισμού έστειλαν οι μαθητές και η διεύθυνση του δεύτερου Εσπερινού ΕΠΑΛ με την εκδήλωση που πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης στο Πνευματικό Κέντρο. Μια φιλανθρωπική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυση της στέγης αυτιστικών ατόμων Ελένη Γύρα, που συνοδεύτηκε από μια παραδοσιακή μουσική βραδιά με τους Σάβα Σιάτρα και Γιώργο Κούρτη αντίστοιχα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, με συντονιστή και παρουσιαστή της εκδήλωσης τον πολιτισμολόγο δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζόκα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, που αναφέρθηκε στο μήνυμα του εορτασμού της ημέρας για τα άτομα με αναπηρία. Η ενασχόληση με τον ελληνικό χορό και η οργανωμένη σκηνική παρουσίασή του στην Ελλάδα σήμερα αποτελούν πλέον καθιερωμένη μορφή πολιτισμικής δραστηριότητας με ευρεία κοινωνική, οικονομική, πολιτική και ιδεολογική σημασία, στην οποία συμμετέχουν κρατικοί αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές της απόψινής εκδήλωσης, γιατί θα τιμηθούν κάποιοι άνθρωποι που γέννησαν, που δημιούργησαν, που αναδημιούργησαν, που ανακαίνησαν τη μουσική και χορευτική παράδοση της Ελλάδας. Το να συνυπάρχει σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές μεταξύ τους χρειάζεται να αναπτύσσουν αμοιβαίες σχέσεις και φιλίες, να αισθάνονται υπευθυνότητα για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους, ακόμη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους εμπειρίες, να μάθουν να βοηθούν και να συνεργάζονται, να αντιλαμβάνονται αλλά και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Χρειάζεται όλοι προσωπικά, συλλογικά, κρατικά, παγκόσμια να κάνουμε πράξη ακριβώς αυτό, το συμμετέχω, το συμπεριλαμβάνομαι, το συνυπάρχω, το αποδέχουμε τη διαφορετικότητα. Ωραία,